Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της γυναίκας και η σημερινή της θέση στην κοινωνία φωτίζεται καλύτερα μέσα από την αναζήτηση της διαδρομής της στο πέρασμα των αιώνων. Η θέση της γυναίκας στην αρχαιότητα ποικίλε ανάλογα με την εποχή, τον τόπο και την κοινωνική τάξη. Οι πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από κείμενα αρχαίων συγγραφέων, νομοθεσίες, απεικονίσεις σε έργα τέχνης και αφορούν κυρίως στην Αθήνα της κλασικής περίοδου. Η γνώση μας για άλλες πόλεις ή περιόδους είναι πολύ πιο αποσπασματική. Η δήλωση του Έαντα στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή ότι η ζωή ενός άνδρα αξίζει πολύ περισσότερο από τη ζωή χιλίων γυναικών, αλλά και αυτή του νομοθέτη Σόλωνα ότι χαλεπών φορτίων η γυνή, δίνουν ένα στίγμα για τη θέση της γυναίκας στην κλασική αρχαιότητα. Πριν φτάσουμε όμως στην κλασική αρχαιότητα, στη Μινωική Κρήτη αναπτύχθηκε την 3η χιλιετία π.Χ. ένας μεγαλειώδης πολιτισμός με μνημειώδη ανάκτορα στην Κνωσό και τη Φεστό, όπου είχε επικρατήσει η λατρεία μιας θηλυκής θεότητας, μητέρας και πηγής ζωής. Μιας γυναίκας παντοδύναμης, σύμβολο της γυναικείας δύναμης και δημιουργίας. Είναι η μεγάλη μητέρα της Μεσογείου, που η λατρεία της συνδέεται με τη γονιμότητα της γης και επομένως και με την αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας. Πάνω σε αυτό βασίζονται κυρίως οι εικασίες όσων υποστηρίζουν ότι υπήρξε μια μικροκρατική περίοδος στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα στην Κρήτη τη Μινωική περίοδο. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά στη Μινωική Κρήτη ήταν η μεγάλη ελευθερία των γυναικών που συμμετείχαν σε κάθε εκδήλωση της κοινωνικής ζωής. Έπαιρναν μέρος σε κάθε είδους εξοικιακές ασχολίες, συμμετείχαν σε επικίνδυνα αγωνίσματα, χορευτικές επιδείξεις και κυνηγετικές εκδρομές. Τις μινωήτισσες τις ενδιέφερε η περιποίηση του σώματος, του προσώπου, των μαλλιών. Επιστράτευαν πολύ φαντασία στον τρόπο με τον οποίο χτένιζαν τα μαλλιά τους. Διαδεδομένη ήταν η χρήση φουρκετών από ελεφαντόδοντο ή μέταλλο με τις οποίες ανασήκωναν τους βοστρίχους των μαλλιών και πετύχαιναν ποικίλους σχηματισμούς όπως πυραμίδες, κότσους, τούφες κλπ. Οι επιμελημένοι βόστριχοι είτε ανέμιζαν στους ώμους είτε δένονταν με φαρδιές ταινίες. Φορούσαν επίσης καπέλα με γύσο, δικτυωτά πλέγματα και άλλα καλύματα στο κεφάλι. Έβαφαν τα χείλια, τα μάτια, λέπτεναν τα φρύδια, φορούσαν περιδέρια. Η ισοτιμία των γυναικών στη Μινωική Κρήτη φανερώνει μια ανώτερη αντίληψη ζωής. Η βιοτεχνία καλλιντικών στην Κρήτη ήταν από τις πιο ανθυρές. Από τις τοιχογραφίες της εποχής, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες έβαφαν τα μάτια τους με έντονο μαύρο χρώμα ώστε να δείχνουν μεγαλύτερα. Φαίνεται πως για την παρασκευή του προϊόντος που χρησιμοποιούσαν ανακάτευαν μαύρη σκόνη θιούχου μολύβδου και μαγκανίου. Κάλυπταν τα μάγουλα και τις άκρες της μύτης με σκόνη όχρας και για την βαφή των χιλιών τους χρησιμοποιούσαν βαθικόκκινο χρώμα από χρωστική ύλη ορυκτής προέλευσης, αιματίνη, κινάβαρο ή μίνιο, διαλυμένη σε ελαιόδη κρέμα. Επιπλέον, φαίνεται πως έβαφαν και τα νύχια των άνω και των κάτω άκρων τους. Την εικόνα της εμφάνισης των γυναικών στη Μινωική Κρήτη συμπλήρωναν τα περίτεχνα πολυτελή κοσμήματα και ιδιαίτερα τα περιδέρια. Από αυτά, άλλα κατασκευάζονταν στο νησί και άλλα εισάγονταν από την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ασία. Διάσημο είναι αυτό το χρυσό κόσμημα με τις δύο μέλισσες που αποθέτουν στην κερίθρα μια σταγόνα μέλι,
το οποίο βρέθηκε σε νεκροταφείο των Μαλίων, αλλά και τα περιβέρια από χρυσό σε συνδυασμό με ημιπολίτιμους λίθους, ελεφαντοστούν, φαγεντιανή και η αλωμάζα, αποδεικνύουν την υψηλή αισθητική τόσο των τεχνητών της εποχής, ντόπιων και ξένων, όσο και των ίδιων των γυναικών που επέλεγαν με τα κοσμήματα αυτά να στολίσουν το λαιμό τους. Η γυναίκα στη Μινωική Κρήτη χρησιμοποιούσε αρώματα από κόλιανδρο, ήριδα, τριαντάφυλλο, σμύρνα, φασκομιλιά και άλλα. Η χρήση αρωμάτων προσέδιδε στο γυναικείο φύλο έγλη και γοητεία. Στη Μινωική Κρήτη οι γυναίκες φορούσαν φορέματα με ενσωματωμένο ένα είδος στιθόδεσμου που στήριζε το στήθος, αλλά παράλληλα το άφηνε ακάλυπτο στην κοινή θέα σαν ένα είδος γονιμότητας. Φορούσαν και περίτεχνες ζώνες, αποκαλύπτοντας την καλή ανατομία του γυναικείου σώματος. Ενδεικτική ως προς αυτό είναι η κύλη ζώνη που φέρει η θεά των Όφεων. Αργότερα στην αρχαία Σπάρτη οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν ένα μακρόστενο πανί, το ονομαζόμενο μαστόδετον, γύρω από το στήθος τους, προκειμένου να το συγκρατούν και να το εμποδίζουν να μεγαλώνει, ώστε να αποκτούν ανδρόγυνη φιγούρα. Ταινία χρησιμοποιούσαν και οι Αθηναίες, ενώ αργότερα οι Ρωμαίες χρησιμοποιούσαν τη φάσκια για τον ίδιο λόγο, καθώς η μόδα στη Ρώμη ήθελε τις γυναίκες να έχουν μικρό στήθος. Το 1905 αποκαλύφθηκε στην Κνωσό μια τυχογραφία του 15ου αιώνα π.Χ. περίπου, νέας γυναίκας, πιθανότατα ιέριας, την οποία οι εργάτες του Evans βρήκαν τόσο εντυπωσιακή που την ονόμασαν Παριζιάνα. Στην απεικόνιση της Παριζιάνας είναι σαφής η προσπάθεια του καλλιτέχνη να αποδώσει τον πλούτο των ενδυμάτων και τη ζωντάνια της εμφάνισης με τονισμένες γραμμές και χρωματικές αντιθέσεις. Η σημερινή μοντέρνα γυναίκα μπορεί να μην υποψιάζεται ότι οι γυναίκες της Κρήτης πριν χιλιάδες χρόνια ήταν εξίσου κομψές. Στην κλασική Αθήνα οι γυναίκες είχαν χάσει τον σπουδαίο ρόλο που έπαιζαν στη μινωική κοινωνία. Στην Αθήνα τα κορίτσια δεν ήταν εφικτό να κυκλοφορούν ελεύθερα και να συναναστρέφονται με νέους, ούτε να συνάπτουν κάποιο είδους σχέσεις πριν παντρευτούν. Ήταν περιορισμένα στο γυναικονίτι, το χώρο δηλαδή του σπιτιού, που ήταν προορισμένος για τις γυναίκες.
στο χώρο του σπιτιού που προοριζόταν για τις γυναίκες, το γυναικονίτι, οι Αθηναίες κόρες διδάσκονταν τις δουλειές του νοικοκυριού, να γνέθουν, να υφαίνουν στον αργαλιό και σπάνια κάποια γράμματα κατοίκων. Κόρες πλουσιότερων Αθηναίων είχαν κάποια στοιχειώδη εκπαίδευση στη γραφή, την ανάγνωση, τη λυρική ποίηση και το χορό. Για αυτές υπήρχαν και τα ιδιωτικά οικοδιδασκαλία, στα οποία σπούδαζαν μουσική, κιθαροδία, όρχηση κλπ. Δεν υπήρχε στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ. εκπαιδευτικός οργανισμός ανάλογος με εκείνον που υπήρχε στη Λέσβο στις αρχές του 6ου αιώνα για τα κορίτσια αριστοκρατικών οικογενειών και που τον διεύθυνε η ποιήτρια Σαπφό. Δεν υπήρχε επίσης τίποτα ανάλογο με τις σωματικές ασκήσεις των κοριτσιών της Σπάρτης, τα οποία φορούσαν κοντούς χιτώνες και φαίνονταν τα μυριά τους καθώς γυμνάζονταν στα στάδια και στις παλέστρες μαζί με τα αγόρια. Η μόνη κανονική ευκαιρία να βγουν τα κορίτσια έξω από το σπίτι ήταν οι θρησκευτικές γιορτές, ιδιαίτερα τα θεσμοφόρια, όπου παραβρίσκονταν στη θυσία. Μερικά κορίτσια μάθαιναν να χορεύουν και να τραγουδούν για να συμμετέχουν στους λατρευτικούς χορούς. Οι χοροί όμως των ανδρών και των γυναικών ήταν πάντα χωριστοί κατά ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο. Τα προσόντα μιας υποψήφιας Αθηναίας νύφης συνοψίζονται από τον Ισχόμαχο στον οικονομικό του ξενοφόντος όταν λέει τη γυναίκα του «Τι θα μπορούσε να ξέρει καλά όταν την παντρεύτηκα? Μέχρι τότε ζούσε κάτω από αυστηρή επίβλεψη. Έπρεπε να βλέπει όσο γινόταν λιγότερο, να ακούει όσο γινόταν λιγότερο και να κάνει όσο γινόταν λιγότερες ερωτήσεις. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το ιδανικό της καλής μόρφωσης για τα κορίτσια στην αρχαία Ελλάδα. Το ιδανικό της σοφροσύνης». Επικρατούσε λοιπόν το μονογαμικό σύστημα.
ο μοναδικός τρόπος για να επιλέξει σύζυγο μια κοπέλα ήταν το συνοικέσιο και αυτό γινόταν με κάποια προξενήτρα. Αυτή ενημέρωνε τον πατέρα της νύφης και εκείνος που αποφάσιζε για λογαριασμό της διάλεγε τον άντρα που θα παντρευόταν η κόρη του. Φαίνεται ότι οι αρχαίοι παντρεύονταν από θρησκευτική και κοινωνική συμβατότητα, κυρίως για λόγους αναπαραγωγής. Ο γάμος σπάνια ήταν αποτέλεσμα ερωτικής έλξης, συχνά το ζευγάρι δεν είχε ειδωθεί ποτέ πριν το γάμο και στην ουσία αποτελούσε ένα θεσμό συντήρησης και διαιώνισης της μικρότερης μονάδας της πόλης, του οίκου, αποσκοπώντας στην εύρυθμη λειτουργία του και στη δημιουργία νόμιμων απογόνων, πρωτίστως αγοριών, τα οποία θα φρόντιζαν τον πατέρα τους στα γεράματά του και θα τον έθαβαν σύμφωνα με τα έθιμα. Στην επιθυμία τους να συνεχιστεί η φιλή και ο οίκος, οι αρχαίοι Έλληνες κατέφευγαν συχνά σε γάμους μεταξύ συγγενικών προσώπων. Ένας Αθηναίος λέει στο λόγο του ότι προτίμησε να παντρέψει την κόρη του με τον ανεψιό του παρά με κάποιο ξένο για να διατηρήσει και να δυναμώσει τους οικογενειακούς δεσμούς. Επίσης η επίκληρος, δηλαδή η κοπέλα που κληρονομούσε τον πατέρα της επειδή δεν υπάρχει άντρας κληρονόμος, πρέπει να παντρευτεί τον πιο κοντινό συγγενή του πατέρα της. Ο πατέρας της νύφης και του γαμπρού ή ο ίδιος ο μνηστήρ από τη στιγμή που ήταν ενήλικος συμφωνούσαν ενώπιον μαρτύρων για το γάμο, όπως βλέπουμε σε αυτή την παράσταση. Η συμφωνία ονομαζόταν εγγύη και επρόκειτο για μια πολύ σημαντική νομική πράξη παρά το γεγονός ότι ήταν προφορική. Η εγγύη ήταν μια υπόσχεση γάμου, αποτελούσε ένα είδος αραβώνα και δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς. Γινόταν κοντά στον οικογενειακό δομό και αποτελούσε δέσμευση ενώπιον των θεών. Η παρουσία της νύφης στην τελετή της εγγύης δεν ήταν υποχρεωτική. Εκεί γινόταν συμφωνία για την πρίκα που συνήθως περιλάμβανε ρουχισμό, ρευστό, πολύτιμα αντικείμενα και δούλους. Έφτανε το λιγότερο στο ενδέκατο της περιουσίας του πατέρα της νύφης. Άλλες φορές δινόταν ως πρίκα ένας κλήρος με τη μορφή πλασματικής ενοικίασης. Στην Αθήνα μπορούσε μια κοπέλα να παντρευτεί χωρίς πρίκα, αλλά αυτό ήταν εξαίρεση. Φαίνεται ότι η πρίκα ήταν κάτι που ξεχώριζε το νόμιμο γάμο από την παλακία. Στις γαμήλιες τελετές δεν ήταν υποχρεωτικό να παραβρίσκεται ιερέας ή εκπρόσωπος του κράτους και έτσι η παρουσία μαρτύρων στα συμβόλαια όπου καθοριζόταν η πρίκα ήταν απαραίτητη. Έδιναν τα χέρια και έλεγαν ορισμένες φράσεις πολύ απλές όπως μας σώζονται σε ένα διάλογο του Μένανδρου. «Σου δίνω την κόρη μου να σου γεννήσει νόμιμα παιδιά». Την παίρνω. Σου δίνω και μια πρίκα, 3 τάλαντα. Τα δέχομαι και αυτά με ευχαρίστηση. Στην ομηρική εποχή, ο γάμος ξεκινούσε με ένα είδος γαμήλιου συμβολέου μεταξύ του μέλλοντα γαμπρού και του πατέρα της νύφης. Ο γαμπρός προσέφερε στον μέλλοντα πεθερό τα έδνα, δηλαδή γαμήλια δώρα, ενώ ο πατέρας της νύφης προσέφερε τα μήλια, δώρα τα οποία θεωρούνται η απαρχή της πρίκας. Οι άνδρες παντρεύονταν κυρίως στην ηλικία των 24 με 30 ετών, ενώ η ηλικία γάμου για τις γυναίκες ήταν τα 12 με 16 χρόνια. Οι γάμοι γίνονταν τις ημέρες με πανσέλινο, συνήθως το χειμώνα, τον μήνα γαμηλίωνα, δηλαδή από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, που ήταν αφιερωμένος στη θέα Ήρα, που ήταν η θέα του γάμου. Το ίδιο το όνομα του μήνα μαρτυρεί πως ήταν ο μήνας του γάμου. Η τελετή του γάμου διαρκούσε 3 μέρες και περιλάμβανε αντίστοιχα 3 ξεχωριστές φάσεις. Τα προάβλια
ή τα προγάμια, τον κυρίως γάμο και τα επαύλια. Το σημαντικότερο γεγονός της τελετής του γάμου ήταν η μεταφορά της μνηστής στο σπίτι του μνηστήρα της. Υπάρχουν πολλά κείμενα που μας επιτρέπουν να σχηματίσουμε μια εικόνα του πώς γινόταν η τελετή γάμου στην κλασική εποχή και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Την πρώτη μέρα της γαμήλιας διαδικασίας, τα προγάμια, οι μνηστευόμενοι συναντιόντουσαν για την τελετή του λουτρού, δηλαδή του εξαγνισμού των νεονύμφων. Ολόκληρη συνοδεία πήγαινε να φέρει νερό από μια ιερή πηγή, την Καλλιρόη. Σε παραστάσεις αγγείων βλέπουμε πως οι γυναίκες κρατούσαν αναμένα κεριά, ένας αυλητής προπορευόταν της συνοδείας και μια γυναίκα πιο πίσω κρατούσε ένα ειδικό αγγείο με μακρύ λεπτό λαιμό και χερούλια που λεγόταν λουτροφόρος. Να σημειωθεί πως τέτοια αγγεία έβαζαν και πάνω στους τάφους ανήπαντρων. Ο εξαγνισμός του λουτρού συνοδευόταν από νηφιάτικα άσματα. Την ίδια μέρα, ο πατέρας της νύφης πρόσφερε θυσία στις θεότητες που προστάτευαν το γάμο, στο Δία, στην Ήρα, στην Άρτεμη, στην Αφροδίτη, στον Απόλλωνα και στην Ήρα Πυθό. Η μνηστή, για να δείξει την αποκοπή της από την προηγούμενη ζωή της, πρόσφερε συμβολικά ένα βόστριχο από τα μαλλιά της και τα παιδικά της παιχνίδια στην Άρτεμη. Η δεύτερη ημέρα ήταν αυτή του κυρίως γάμου και ξεκινούσε με θυσίες στην οικογενειακή εστία. Οι φίλες της νύφης φρόντιζαν στο γυναικονίτι του πατρικού σπιτιού της να τη στολίσουν και να την καλοπίσουν και να της φορέσουν τα νυφικά σαντάλια. Κατόπιν δινόταν γαμήλιο συμπόσιο από τον πατέρα της νύφης. Η νύφη φορούσε ειδικό ημάτιο και πέπλο που κάλυπτε το πρόσωπό της σε όλη τη διάρκεια του γαμήλιου δείπνου, στολισμένο με στεφάνι μυρτιάς ή διάδημα. Στο πλευρό της ήταν η νυμφεύτρια, μια γυναίκα που διεύθυνε την τελετή του γάμου και γύρω-γύρω οι φίλες της νύφης. Ο γαμπρός ντυμένος στα λευκά και στεφανωμένος με άνθη συνοδευόταν από τον πάροχο, το στενότερο φίλο του, σε ρόλο τιμητικής συνοδείας. Στην αίθουσα του συμποσίου οι άνδρες ήταν χωριστά από τις γυναίκες. Σε κάποια στιγμή ο γαμπρός πλησίαζε την νύφη και έθετε χείρ επί καρπό, της έπιανε δηλαδή το χέρι επικυρώνοντας τη σύναψη του γάμου. Οι μελόνυμφοι ορκίζονταν «επαρότο παιδον άγωμε γαμετίν», δηλαδή «παντρεύομαι για να αποκτήσω απογόνους». Ανάμεσα στους καλεσμένους κυκλοφορούσε ένα αγόρι που οι γονείς του ήταν εν ζωή, πες αμφιθαλής, κρατώντας ένα τελετουργικό σκεύος, ένα πανέρι με ψωμί, λέγοντας την ευχή «έφυγαν κακών, εύρων άμυνων», δηλαδή ξέφυγαν τη δυστυχία, βρήκαν κάτι καλύτερο. Μετά το γεύμα του γάμου, όταν άρχισε να σουρουπώνει, ξεκινούσε η πομπή που οδηγούσε την νύφη από το σπίτι του πατέρα στο σπίτι του συζύγου της. Η μνηστή καθόταν σε άμαξα που την έσερναν κατά προτίμηση βόδια ή και άλογα. Η πομπή ονομαζόταν νυφαγωγία και η νεαρή κοπέλα μετέφερε ένα κόσχινο και μια σχάρα που παρέπεμπαν στην μελλοντική ασχολία της με το μαγείρεμα και την οικοκυροσύνη. Η πομπή προχωρούσε αργά, ενώ συγγενείς και φίλοι προχωρούσαν με τα πόδια, κρατώντας αναμένα κεριά και τραγουδώντας νηφιάτικα τραγούδια με τη συνοδεία αυλού και κιθάρας.
τον Αττικό μελανόμορφο αμφορέα αρχαϊκής εποχής απεικονίζεται σκηνή γαμήλιας πομπής. Το νεαρό ζευγάρι εικονίζεται πάνω σε άρμα που σέρνουν 4 άλογα, από τα οποία το ένα είναι λευκό. Μπροστά τους διακρίνεται η μορφή ενός αγοριού που προηγείται της πομπής. Το ζευγάρι υποδέχεται μια γυναίκα, πιθανόν θεά, ενώ στο βάθος διακρίνεται μια ανδρική νεανική μορφή, ίσως ο Απόλλωνας να παίζει κιθάρα. Στην είσοδο του σπιτιού του γαμπρού στέκονταν ο πατέρας του στεφανωμένος με μυρτιά και η μητέρα του κρατώντας μια λαμπάδα. Η υποδοχή της νύφης γινόταν με καταχύσματα, δηλαδή της έριχναν διάφορους καρπούς όπως φουντούκια, ξερά σίκα, σταφίδες και καρύδια. Της πρόσφεραν ένα κομμάτι από τον γαμήλιο πλακούντα, δηλαδή γλυκό του γάμου, σύμβολο της αυθονίας και της γονιμότητας, που το έφτιαχναν με σουσάμι, μέλι και αλεύρι. Της πρόσφεραν επίσης μήλο ή κηδόνι, σύμβολο της γονιμότητας. Αυτή η συνήθεια, που πιθανώς επικυρώθηκε από ένα νόμο του Σόλωνα, μας παραπέμπει για άλλη μια φορά στο χώρο του έρωτα, μιας και το κηδόνι από παράδοση αφιερώνεται στην Αφροδίτη και είναι φορέας της δύναμης του έρωτα. Με το καλωσόρισμα ακολουθούσε η είσοδος στο νηφιάτικο δωμάτιο και τότε πλέον η νύφη έβγαζε το πέπλο της. Η πόρτα έκλεινε και τη φύλαγε θυρωρός φίλος του συζύγου. Απ' έξω οι φιλενάδες της νύφης τραγουδούσαν τραγούδια του γάμου και έκαναν μεγάλο θόρυβο για να διώξουν, καθώς πίστευαν, τα κακά πνεύματα. Στην εικόνα ο γαμπρός, κρατώντας την νύφη από το χέρι, την οδηγεί στο νέο της σπίτι. Καταλαβαίνουμε πως η πολυτέλεια και η λάμψη της ημέρας αυτής ήταν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας της νύφης και του γαμπρού. Τα γαμήλια γεύματα ήταν καμιά φορά τόσο δαπανηρά που συχνά ο νόμος όριζε να υπάρχει περιορισμένος αριθμός καλεσμένων. Τέλος, την τρίτη μέρα, το πρωί δηλαδή που ακολουθούσε τη νύχτα του γάμου, οι συγγενείς της νύφης έφερναν με επίσημο τρόπο δώρα για το καινούριο ζευγάρι και έδιναν την πρίκα που είχαν υποσχεθεί με την εγγύηση, ενώ έπαιζαν αυλή, εξού και επαύλια, και τραγουδούσαν προς τιμή του ήρωα Ημένεου, προστάτη του γάμου, προκειμένου να γεννηθούν όμορφα παιδιά. Την μεθεπόμενη μέρα ήταν σειρά του γαμπρού και των οικείων του να αποδώσουν στην νύφη τα αποκαλυπτήρια δώρα, απαιτώντας από την νύφη να βγάλει το πέπλο της μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια παρέθεταν γεύμα για τα μέλη της φατρίας και θυσία στους θεούς για την εισαγωγή της νέας κοπέλας στη φατρία. Σε αυτόν τον ερυθρόμορφο γαμικό Λέβητα του 360 π.Χ. το θέμα της παράστασης είναι τα επαύλια. Στο μέσο της σύνθεσης εικονίζεται καθιστή η νύφη, η οποία πλαισιώνεται από δύο μικρούς φτερωτούς έρωτες, ενώ κρατά έναν ακόμη σαν βρέφος στην αγκαλιά της. Προς την νύφη κατευθύνονται κάποιες γυναικείες μορφές με ποικιλία ενδυμάτων που κρατούν δώρα, ενώ μπροστά της, δεξιά, ένα μικρό κορίτσι της προσφέρει αγκείο. Οι φίλες της νύφης της προσφέρουν ακριβά δώρα, πηξίδα, δύρφο, δηλαδή κάθισμα, μαρμάρινο ανάγλυφο, ταινία, κυβότιο καλυμμένο με ύφασμα και γαμικό Λέβητα. Η σεβάσμια μορφή με τον ποδήρι χιτώνα και το ημάτιο στην κεφαλή ταυτίζεται με τη μητέρα της νύφης που επιβλέπει τη γιορτή.
οι έρωτες, τα γυμνά μέρη του σώματος της νύφης και άλλες λεπτομέρειες καλύπτονται με λευκό χρώμα. Σε αυτό το επίνυτρο του 420 π.Χ. με ανάγλυφη παράσταση της Αφροδίτης, το οποίο υπήρξε δώρο που συνόδευσε την ιδιοκτήτριά του και στον τάφο, κυριαρχεί ζωγραφικά ο κόσμος της γυναίκας σε σκηνές γάμου. Απεικονίζεται ο μυθικός γάμος της Άλκηστης με τον βασιλιά Άδμητο. Στη μια πλευρά οι φίλες της νύφης την επισκέπτονται στο παλάτι του γαμπρού την επομένη του γάμου, τα επαύλια. Τις φέρνουν άνθη και στολίζουν δύο γαμικούς λέβητες και μια λουτροφόρο, αγκία τελετουργικών γαμήλιων καθαρμών. Στην άλλη πλευρά, μια ακόμη χαριτωμένη νύφη, η Αρμονία, θυγατέρα του Άρη και της Αφροδίτης και σύζυγος του Κάδμου, πλαισιώνεται από τις προστάτιδες θεότητες του γάμου, την Αφροδίτη, τον Έρωτα, τον Ήμερο και την Ήβη. Σε κατάσταση έγγαμου βίου, η γυναίκα είναι αυτή που κυβερνά μέσα στο σπίτι και φροντίζει για όλα. Δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται έξω από το σπίτι, αυτό είναι δουλειά του άντρα. Εξάλλου, συχνά δεν έχει την ευκαιρία να μιλά πολύ με τον άντρα της, ο οποίος σχεδόν πάντα είναι έξω από το σπίτι και τις περισσότερες φορές δεν τρώει μαζί με τη γυναίκα του. Όταν ο άνδρας καλεί φίλους στο σπίτι του, η γυναίκα του δεν εμφανίζεται στον ανδρώνα, δηλαδή το χώρο όπου είναι οι καλεσμένοι. Αν πάλι ο άνδρας είναι καλεσμένος στο σπίτι κάποιου φίλου του, δεν παίρνει μαζί και τη γυναίκα του. Μονάχα στις οικογενειακές γιορτές, άντρες και γυναίκες είναι μαζί. Οι γυναίκες, πάντα όμως μαζί με μια τουλάχιστον δούλα, έκαναν συχνά επισκέψεις η μια στην άλλη. Αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία να κουβεντιάσουν και να κουτσομπολεύσουν για το ένα και το άλλο. Από τα σπίτια τους οι γυναίκες έβγαιναν για να συμμετάσχουν σε θρησκευτικές γιορτές ή γιορτές της πόλης, αλλά και για να πάνε στο θέατρο. Όσον αφορά το διαζύγιο στην Αθήνα, γινόταν με την αποπομπή της συζύγου από το σπίτι. Ο άντρας είχε πάντα δικαίωμα να διώξει τη γυναίκα του από το σπίτι, ακόμα και αν δεν είχε τίποτα να την κατηγορήσει. Ο άντρας είχε δικαίωμα να διώξει τη γυναίκα του, ακόμα και αν αυτή ήταν έγκυος. Όμως, ο άντρας που έστελνε τη γυναίκα του πίσω στο πατρικό σπίτι, έπρεπε να της επιστρέψει και την πρίκα της. Η γυναικεία απιστία στην αθηναϊκή κοινωνία θεωρούνταν μεγάλο αδίκημα και τιμωρούνταν με αποπομπή από το σπίτι ή με απαγόρευση της συμμετοχής στις θρησκευτικές γιορτές. Όμως, αν ο άντρας μπορούσε χωρίς καμιά δυσκολία να πάρει διαζύγιο, δεν γινόταν το ίδιο και με τη γυναίκα, γιατί αυτή δεν είχε πολιτικά δικαιώματα. Η απιστία του άντρα δεν ήταν λόγος διαζυγίου, διότι τα ήθη ανέχονταν τη σεξουαλική ελευθερία του παντρεμένου. Αν όμως ο άνδρας χτυπούσε τη γυναίκα του και γενικά της συμπεριφερόταν άσχημα, μπορούσε τότε αυτή να πάρει διαζύγιο, φτάνει να είχαν αποδειχτεί στην ανάκριση αυτές οι κατηγορίες. Ωστόσο, η κοινή γνώμη δεν πολυεκτιμούσε τις γυναίκες που χώριζαν με αυτόν τον τρόπο από τον άντρα τους. Η δημιουργία οικογένειας εξυπηρετούσε δύο βασικούς σκοπούς. Πρώτον, την απόκτηση οικογένειας και την κληροδότηση της περιουσίας και δεύτερον, την περίθαλψη των γονέων από τα παιδιά τους. Η νομοθεσία πάνω στο θέμα της αγαμίας έλεγε
πως ο άγαμος άνδρας μετά τα 35 του υποχρεούται να πληρώνει ένα ετήσιμο πρόστιμο και να μην μπορεί να εκλεγεί άρχοντας και στρατηγός ή να κατέχει κάποιο υψηλό δημόσιο αξίωμα. Περαιτέρω η σύζυγος έμενε απομονωμένη στο γυναικονίδι και αποτελούσε τη διαχειρίστρια του οίκου, ενώ η δημόσια συνείδηση αποθούσε το σεξουαλικό συντελεστή του γάμου. Οι άνδρες μπορούσαν να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά μόνο τα παιδιά της νόμιμης συζύγου κληρονομούσαν όνομα και περιουσία. Η θέση της γυναίκας, στην κλασική Αθήνα τουλάχιστον, σχεδιαγραφείται εύγλωτα από τον ρήτορα Δημοσθένη. Τις ετέρες τις έχουμε για την ειδονή μας, τις παλακίδες για τις καθημερινές φροντίδες μας και τις συζύγους για να μας κάνουν νόμιμα παιδιά και να έχουμε ένα πιστό φύλακα στο σπίτι. Το τοκετό στην αρχαιότητα ήταν μια διαδικασία εξαιρετικά επικίνδυνη τόσο για τη μητέρα όσο και για το νεογέννητο βρέφος. Η παιδική θνησιμότητα ήταν υψηλή και πολλές φορές η μητέρα έχανε τη ζωή της κατά τη γέννα. Πέρα η σύζυγος έμενε απομονωμένη στο γυναικονίδι και αποτελούσε τη διαχειρίστρια του οίκου, ενώ η δημόσια συνείδηση αποθούσε το σεξουαλικό συντελεστή του γάμου. Οι άνδρες μπορούσαν να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις, αλλά μόνο τα παιδιά της νόμιμης συζύγου κληρονομούσαν όνομα και περιουσία. Στην αρχαία Ελλάδα δεν ήθελαν να έχουν καθόλου τρίχες ούτε καν στα απόκρυφα σημεία τους. Ήταν γενικά αποδεκτή η άποψη πως το άτριχο σώμα είναι δείκτης υγείας, ομορφιάς και ευεξίας. Έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε στις προετοιμασίες που συμβουλεύει ο Σορανός, ο Εφέσιος, ο διασημότερος γυναικολόγος της αρχαιότητας για τον τοκετό. Χρειάζεται λάδι για να επαληφθεί η επίτοκη, χλιαρό νερό για να ξεπληθούν τα διάφορα μέρη. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν κομμότριες με ειδικά κομμωτικά όργανα, τους βοστριχωτήρες, κάτι σαν τα σημερινά πιστολάκια, τα οποία θέρμαιναν στη φωτιά και πετύχαιναν υπέροχες σκωμώσεις. Ψημιθίστρια, δηλαδή η κοσμητικός, είχε μια ειδική κόκκινη πούδρα με την οποία προσέδαινε στις πελάτησές της ροδόχρωη εμφάνιση στα μάγουλα. Επίσης υπήρχε και η τριχοβάπτρια, η οποία χρησιμοποιούσε εκχύλισμα φυσικών αλυφών και ορυκτών για τη χρωμάτωση των μαλλιών αλλά και του προσώπου. Για τα βλέφαρα υπήρχε ειδικό παρασκεύασμα, το καλυβλέφαρον, και για την σκίαση των βλεφαρίδων υπήρχε ειδικό εργαλείο, το βλεφαρόξιστον, δηλαδή το τσιμπιδάκι φρυδιών. Αγώνες σκάλους, τα λεγόμενα καλυστία, διεξάγονταν σε διάφορες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας και κυρίως στη Λέσβο προς τιμήν της θεάς Ήρας.
Στην αρχαία Σπάρτη, όταν ένας νέος ήθελε να παντρευτεί, άρπαζε τη γυναίκα που επιθυμούσε. Στη συνέχεια την παρέδιδε σε μια γυναίκα την νυμφεύτρια, η οποία της έκοβε τα μαλλιά, την έντυνε με αντρικά ρούχα και την ξάπλωνε μόνη σε αχυρένιο στρώμα. Η αρπαγή της νύφης στην αρχαία Σπάρτη ήταν συνηθισμένη προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα της καθήκοντα. Ο γαμπρός έφευγε από το στρατόπεδο και τη συναντούσε κρυφά και πάντα στο σκοτάδι. Περνούσε αρκετός καιρός και αρκετές συνευρέσεις μέχρι ο γαμπρός να δει στο φως της μέρας το πρόσωπο της νύφης. Στη Σπάρτη δεν ίσχυε ο θεσμός της Πρίκας, ενώ νόμος του Λυκούργου απαγόρευε στους άγαμους Λακεδαιμονίους να συμμετέχουν σε γυμνικούς αγώνες. Τους επέβαλε ποινές και τους στερούσε το δικαίωμα των τιμών και των περιποιήσεων από νεότερους. Οι τιμωρίες που επέβαλε η σπαρτιαδική κοινωνία στους άγαμους ήταν να περιφέρονται γυμνοί το χειμώνα στην αγορά, ψάλλοντας προσβλητικά για τους ίδιους άσματα ή να σύρονται από τις σπαρτιάτισες γύρω από το βωμό στις θυσίες, να ραπίζονται και να χλεβάζονται από αυτές. Στη Σπάρτη, όταν ένα ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά και γι' αυτό ευθυνόταν η γυναίκα, ο άντρας είχε το δικαίωμα να τη διώξει από το σπίτι και να φέρει κάποια άλλη γυναίκα με την οποία μπορούσε να αποκτήσει παιδιά. Αν πάλι το ζευγάρι δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδιά από ανικανότητα του συζύγου, επιτρεπόταν η γυναίκα να μείνει έγκυος από κάποιον άλλον άνδρα, αφού πρώτα ο σύζυγος έδινε τη συγκατάθεσή του. Όταν ένας άνδρας είχε αποκτήσει πολλά παιδιά, ήταν τιμή για αυτόν να δώσει τη γυναίκα του να την παντρευτεί και κάποιος από τους φίλους του. Η σεξουαλικότητα του αρχαίου Έλληνα δεν εκφραζόταν μόνο στη σχέση που επισφράγιζε ο γάμος. Τις σαρκικές αλλά και συναισθηματικές ανάγκες του τις ικανοποιούσε και έξω από το σπίτι του. Αφού έβλεπε πρωτίστως τη γυναίκα του σαν μητέρα των παιδιών του και σαν οικοκυρά του σπιτιού, πήγαινε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του αυτές έξω από το σπίτι. Στην κλασική Αθήνα και τις περισσότερες ελληνικές πόλεις που ακολούθησαν το παράδειγμά τους, οι γυναίκες ήταν ένα σιωπηρό σύνολο. Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα, όμως αναμφισβήτητο ήταν το δικαίωμα συμμετοχής τους στη λατρευτική ζωή της πόλης. Είχαν δηλαδή αστικά δικαιώματα. Οι αγώνες που έδωσε το γυναικείο φύλο για την εξίσωσή του με τους άνδρες είναι μόλις πρόσφατη. Πλέον, η ισότητα των δύο φύλων αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.